Στο cooler. Θα είμαστε περίπου μία ωρίτσα μαζί, θα ακούσουμε και τα τραγούδια μας, θα συζητήσουμε. Σήμερα το σημερινό θέμα ημέρας είναι τα άστρα και τα ζούδια μας βάζουν εμπόδια. Εμπόδια δηλαδή. Αλλά μάντι είμαστε, δεν θα το κάνουμε το κλασικό καθιερωμένο τρόπο, με το δικό μας ενορθόδοξο τρόπο. Δηλαδή δεν θα πούμε τα ζώδια αυτά τα ευρωπαϊκά που έχουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ τι είμαι, ψάρι, εσύ τι είσαι, Άλεξ, Σταύρος. Λιοντάρι. Α, το ξωτής. Μινά, εσύ τι είσαι. Λιοντάρι, είδε που το ήξερα. Θυμόμουν ότι κάποιο από του δυο ήταν λιοντάρι. Λοιπόν, δεν θα πούμε τα κλασικά ζώδια, θα πούμε το κινέζικο παιδιά οροσκόπιο. Τώρα ακριβώς δεν είμαι εγώ και ο ειδήμων για να σας ενημερώσω επ' αυτού του θέματος, αλλά μπορείτε να μπείτε σε ένα site να δείτε λίγο τις ημερομηνίες, τη χρονολογία και τους μήνες και να δείτε τι ζώδιο είστε. Είστε κατσίκα, είσαι ποντικός, είσαι βούβαλος. Εσένα σε κόβει για κατσίκα, Μινά. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει. Κάτι μου κάνει για κατσίκα. Έτσι, ξέρεις, με όλα αυτά που λέμε τα τυριά κάθε πρωί, μου έρχεται. Νομίζω το ζώδιο σου αυτό είναι. Εσύ πρέπει να είσαι. Εσύ πρέπει να είσαι γουρούνι, Άλεξ. Σε κόβω ή για σκύλο ή για γουρούνι. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε σε πάρα πολύ λίγο όλα. Θα πούμε και τα χαρακτηριστικά του κάθε ζωδίου εντάχει. Καλά, εσύ είσαι σίγουρα φίδι. Εννοείται. Και ξέρεις γιατί σε λέω φίδι, ε. Ξέρεις εσύ. Ξέρεις εσύ γιατί. Λοιπόν, φυσικά στην παρέα μου, εκτός από τα βουβάλια, τις κατσίκες και τους σκύλους, ενώ στο οροσκόπιο, βρίσκονται και τα προϊόντα της Boss, εδώ, τα Brilliant προϊόντα, η σιωτική μαλλιού, αλλά και το πιστολάκι, Boss Keratin Advance λοιπόν, όπου τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τώρα το έχετε μάθει απ' έξω, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε όχι ένα, δύο δωράκια φίλες μου, δύο, και απευθύνομαι σε εσάς, διότι ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχεις ωραίο μαλλί. Γιατί άμα δεν έχεις μαλλί ωραίο, πώς να βγεις στην κοινωνία. Αυτό το πιστολάκι αλλά και η σιωτική προστατεύει την κερατίνη του μαλλιού με το ειδικό το κάπα, έτσι, το κάπα το θαυματουργό που έχει πάνω το πιστολάκι και είσαι και καλοχτενισμένη, αλλά και με υγιέστατο μαλλί. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ να πούμε λίγο τα των ζωδίων. Εδώ τα έχω! Όλα εδώ! Θα το φέρω και πιο μπροστά να το βλέπετε καλά, θα τα αναλύσουμε σήμερα. Λοιπόν, έχω βρει τα πάντα εδώ για τους συνεργάτες μου. Θα σας εξηγήσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να βλέπετε τι ζώδιο είστε. Κάνει και κοντινό. Εδώ, για να μην λέμε και ανακριβίες, έχουμε τις ημερομηνίες από τους συνεργάτες μας. Εδώ βέβαια μερικούς που μας έχουν πει ψέματα, έχουμε βάλει ένα ερωτηματικό μέσα. Είναι το 84, δεν είναι. Είναι μεγαλύτερη, δεν βρίζει από πάνω η ελευθερία. Λοιπόν, ακούστε τι κάνετε για να βρείτε το ζώδιό σας. Θα μπείτε μέσα σε ένα site, υπάρχουν πάρα πολλά site που μπορείτε να βρείτε τη χρονολογία σας. Και βλέπετε ποιο μήνα έχετε γεννηθεί και ποιο έτος. Και σας γράφει αυτό ανάλογα, ξέρω εγώ, με τον τάδε μήνα και τον τάδε έτος, είσαι ποντικός, είσαι μαϊμού, είσαι φίδι, είσαι πρόβατο κτλ. Λοιπόν, η Ελευθέρα μας εμάς που έχει γεννηθεί το 84 έχει βγει γουρούνα. Όνομα και πράγμα. Γουρούνι! Γουρούνι, συγγνώμη. Όχι γουρούνα, συγγνώμη. Γουρουνάκι, με συγχωρείς. Ο Άλεξ, που είναι γεννημένος το 74, το βλέπεις καλά εδώ, ε. Το 74 έχουμε και παππούδες εδώ μέσα. Είναι τίγρης. Τίγρη, α. Αλίτη, αλίτη. Λοιπόν, ο Μινάς, όπου είχα προβλέψει ότι είναι πρόβατο, τελικά δεν είναι πρόβατο και είναι μαϊμού. Έχει γεννηθεί το 80 ο Μινάς, η μαϊμουδίτσα μας εδώ. Κάνεις και λίγο για μαϊμού. Κάνεις και λίγο χιμπατζίστη. Α, τα αυτά είναι. Η Σιλβή, ξέρετε τώρα, η Αργυρό, η Καραβλαχάρα από πάνω. Η Σιλβή ήθελε να τη γράψουμε. Εγώ τι, είμαι εγώ βλάχα. Άλλο διαμάντο τέλος πάντων, λοιπόν. Η Σιλβή, λοιπόν, η Καραβλαχάρα που ήθελε να τη γράψουμε και η Σιλβή είναι γεννημένη το 81 και έχει βγει κόκορας.
Κοκορίκο, κατάλαβες, Κότα. Η Σιλβή, ο Νίκος που είναι γεννημένος το 90 είναι άλογο, άλογο είσαι ρε Νίκο, άλογο είσαι. Το 90 είναι ο Νίκος, παιδιά, ο Νίκος. Ναι, είναι ο μικρότερος από όλους μας. Ναι. Ναι, και ο Γιώργος ο Δαμάσκηνος που είναι το 88 που είμαστε συνομήλικοι, είναι δράκος. Το πιστεύεις αυτό? Δεν της φαίνεται της Λέρας. Δεν της φαίνεται ότι είναι το 90. Άσε με, γιατί είμαι έξαλλη. Τέλος πάντων. Ναι, όχι, δεν του έχουμε πέσει μαλλιά. Μια χαρά είναι το μαλλί του. Πού το είδες? Έχει κάνει και φταί. Όντως. Τι λες καλέ, εσύ από πίσω του είσαι. Πού τόσο, πώς τον είδες? Λοιπόν, θα σας διαβάσω εντάχει 2, 3, 4, 5, 6 χαρακτηριστικά. Θα ξεκινήσω πρώτα από την Ελευθέρω, που είναι γουρούνα. Γουρούνι, θέλω να πω. Θα ξεκινήσω να διαβάζω σιγά σιγά τα χαρακτηριστικά. Πριν όμως από αυτό, πάμε σε ένα μπρεκάκι και τα λέμε εδώ. Να ρωτήσω κάτι. Ο Πετινός με τον Κόκορα είναι το ίδιο? Το ίδιο είναι, έτσι. Εντάξει, γιατί νόμιζα. Λέω, βλέπω τώρα Πετινός, τι είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πούμε τα χαρακτηριστικά του κάθε ζωδίου. Θα σας πω 2-3 πραγματάκια. Αν μπείτε μέσα στο site, που φυσικά είναι παντού, έτσι το ξέρετε όλοι, πατήσετε κινέζικο οροσκόπιο, θα εμφανιστούν μπροστά έτσι και οι ημερομηνίες και ο μήνας και μπορείτε να βρείτε τι ζώδιο είστε στο κινέζικο οροσκόπιο. Ο σκύλος είναι το ζώδιο του. Σκύλο έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με το ζώο που εκπροσωπεί, με την αφοσίωση και το βάθος των συναισθημάτων του. Είναι ο πιστός φίλος και αξιολάτρευτος σύντροφος που τα δίνει όλα για όσους αγαπά. Όσοι είστε σκύλοι, είστε σκυλάκια. Κοινώς, καταλάβατε. Δηλαδή είστε σκυλάκια και στη ζωή. Αλλά είστε καλά, καλοκάγαθα. Είναι ωραίοι σύντροφοι, ναι. Πάμε στο γρουν. Το γρουν, το οποίο είναι η Ελευθέρω, είναι το ζώδιο του χείρο που χαρακτηρίζεται, λέει, από την τάση του να βλέπει πάντα τη ζωή μέσα από ροζ γυαλιά. Καλά, το ξέρω ότι είναι καθυστερημένη, αλλά όχι και τόσο. Πιστεύει ότι όλα πάνε μια χαρά, ακόμα και αν στην πραγματικότητα έχει γκρεμιστεί το σύμπαν. Χαζό παιδί χαρά γεμάτο που λέμε κοινώς. Μπροστά σε μια καταστροφή δηλώνει αποφασιστικά ότι πρόκειται απλώς για μια αναποδιά και αρνείται να κάνει κάτι δραστικό για να μην το αντιμετωπίσει. Στουρθοκαμιλίζει δηλαδή. Κατάλαβα, έτσι όπως κάνει πάντα. Φορτώνει τα προβλήματά του στους άλλους. Τι να πούμε. Το ξέρω ότι είσαι γουρούνα. Τι άλλο καλό, δεν έχει καλά. Το χειρότερο ζώδιο λέει ότι είναι. Έλα, πλάκα κάνω. Λοιπόν, όμως πίσω από την υπέρμετρη αισιοδοξία του οχύρος κρύβει μια τεράστια ψυχική δύναμη. Δείχνει ήρεμος και εμπνέει σιγουριά. Έχει έντονη αίσθηση της δικαιοσύνης. Είναι ειλικρινής και ζει σε ισορροπία με τα συναισθήματά του. Κρατιέται μακριά από τις μικρότητες και τη μιζέρια. Αυτός, παιδιά μου, είναι ο οχύρος. Πάμε στον πίθηκο, τη μαϊμού δηλαδή, η χείρα είναι άλλη. Πάμε στον πεινά. Μινά, λοιπόν, άκουσε τι είσαι εσύ. Είσαι μια μαϊμού. Η εξυπνάδα και η περιέργεια οδηγούν όλες τις πράξεις του πιθήκου που με την ευστροφία και με την πονηριά του βρίσκει πάντα τον τρόπο να πετύχει αυτό που θέλει. Κοινωνικός και λάτρης της κοσμικότητας. Επιδιώκει διαρκώς τη βελτίωση της προσωπικής και κοινωνικής του θέσης. Τα αδύνατα σημεία του είναι ανυπομονησία και η έλλειψη συγκέντρωσης. Του αρέσει το τυρόγαλο. Έτσι λέει, δεν το λέω εγώ. Ναι. Συνήθως κατάγεται από τα κορφοβούνια. Ναι, και κάνει αγροτικές δουλειές. Κάτω από το κρεβάτι του έχει μία τσουγκράνα. Είναι φιλόδοξος και δεν θέλει να βρίσκεται σε δεύτερο πλάνο για χάρη, και χάρη στην πρωτοβουλία και την ανταγωνιστικότητά του συνήθως πετυχαίνει τους στόχους του. Έχεις και ένα καλό βρεμινά. Έχεις πετυχαίνει τους στόχους σου. Λοιπόν, θα τη φας την μπανάνα. Πάμε στην Κότα ή αλλιώς στον Πετινό, όπου είναι η Σιλβή. Σιλβή, ο Θεός να την κάνει. Η Αργυρό, ρε παιδιά. Είναι το καλλιτεχνικό της. Σιλβή λέγεται μετά από, ξέρεις, με το που φεύγει από εδώ, αλλάζει το όνομα. Λοιπόν, ο Πετινός. Οι εκπρόσωποι του ζωδίου του Πετινού δεν παίρνουν ποτέ απαρατήρητη, συγγνώμη. Περήφανοι και ματαιόδοξοι. Γίνονται το επίκεντρο της προσοχής. Είναι λίγο χαζοχαρούμενοι, αλλά τους αγαπάμε. Είναι πολύ ειλικρινείς και δείχνουν σίγουροι για τον εαυτό τους. Δεν ξέρουν από διπλωματία γιατί είναι ζώα. Αλλά γοητεύουν τους άλλους με την αυθεντικότητά τους. Συχνά όμως είναι και παρεξηγημένοι. Παρεξηγημένοι, κατάλαβες τώρα με ποια έννοια. Η τελειομανία σε συνδυασμό με την ειλικρίνειά τους ερμηνεύεται σαν σχολαστικότητα, υπερβολική επικριτικότητα. Αυτό ισχύει, παιδιά. Μπαίνεις μέσα να γράψεις γκριν
Και έχει ή θα τρίβει ή θα καθαρίζει ή θα σου λέει πάμε άλλη μία, δεν το πες καλά. Κατά βάθος ο Μπετινός έχει την τάση να θεωρεί ότι οι άλλοι βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο. Να τη μουτζώσω τώρα. Όχι, πλάκα κάνω εννοείται. Σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνον και πρέπει λέει να κατεβάζει το δικό του για να προστατευτεί. Είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο η Αργυρό. Γι' αυτό το κατεβάζει το επίπεδο μας, κατάλαβες. Πάμε σε ένα break και λέμε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα ζώδια εδώ. Ή θέλετε να πάμε σε κομμάτι ρε παιδιά, μην πούμε σε break, θα δώσω κομμάτι να περνάμε και καλά παράλληλα. Vamos. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Cooler, μεσημεράκι και τα λέμε ότι σήμερα είμαστε λίγο νιχάο. Είμαστε και κινέζικη εκπομπή σήμερα. Φίλη μου Κινέζα, φίλη μου τουρίστρια Κινέζα. Νιχάο, κοριτσουά. Όχι, αυτό είναι Ιαπωνικό, άσχετο. Συνεχίζουμε εδώ πέρα την ανάλυση των ζωδίων μας. Πάμε στο επόμενο ζώδιο, την Τίγρη ή τον Τίγρη Λιοντάρι, ο οποίος είναι ο Αλέξανδρος και λέει «Στην κινέζικη παράδοση η Τίγρη είναι ένα από τα πιο ιερά ζώδια». Πιστεύετε ότι προστατεύετε από τη φωτιά και τα φαντάσματα και τους κλέφτες. Προστατεύετε, δεν προστατεύει, κατάλαβες, είσαι και λαμόγιο, φαίνεσαι. Ο βρυχισμός της μπορεί να σβήσει τις φλόγες. Εγώ κάτι άλλο ξέρω που κάνει ο Άλεξ και σβήνει τις φλόγες, αλλά τέλος πάντων. Ή να τις ανάψει και να τρέψει, λέει, σε φυγή τα κακά πνεύματα και τους διαρρήκτες. Πάντως οι εκπρόσωποι του ομώνυμου ζωδίου μπορεί να διακρίνονται από έντονο και άγριο πάθος σε οτιδήποτε κάνουν, αλλά είναι αρκετά απρόβλεπτοι. Οπότε δεν μπορεί να βασίζεται κανείς και πολύ επάνω τους. Κατάλαβες εσύ που τον έχεις και κολλητό σου, ε? Ξέρεις τι λαμόγιο είναι αυτό? Το ένστικτο και το θάρρος συνοδεύουν, λέει, τη συνήθως περιπετειώδη ζωή αυτού του ζωδίου που έχει μια αναξέλεγκτη σωματική και πνευματική ζωτικότητα. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο. Χρειάζεται διαρκώς νέες προκλήσεις και καινούργιες επιδιώξεις για να πραγματοποιεί. Πόπο, είσαι και intellectual τρομάρα σου. Λοιπόν, πάμε στο άλογο, πάμε στο Νικόλα μας, να δούμε για το άλογο. Άλογο είσαι, Νίκο. Το όνειρο των εκπροσώπων του ζωδίου του αλόγου είναι να τρέχουν ελεύθεροι με τη χέτη να ανεμίζει σαν τα ομώνυμα πανέμορφα ζώα. Σαν το γαρδέλι είναι. Αυτά τα άτομα είναι πρώτα απ' όλα επαναστάτες και δεν ανέχονται... Άκου, μιλάει ακριβώς, παιδιά, είναι ακριβώς για τον Νίκο. Και δεν ανέχονται κανένα περιορισμό, ούτε τις ιδέες ή τις γνώμες των άλλων. Όποιος ζει μαζί τους, δεν πρέπει να δείχνει ποτέ ότι περιμένει κάτι από τη σχέση τους. Κατάλαβες εσύ, αραβωνιά, άμα περιμένεις να σε παντρευτεί, θα σπρίσουν τα μαλλιά σου. Τι λέει, επιπλέον είναι βαθιά πεπισμένοι πως έχουν πάντα δίκιο, ενώ όλοι οι άλλοι άδικο. Ο Νίκος. Ποτέ αυτό ρε παιδιά. Γιατί? Αγαπούν τα ταξίδια και δεν μπορούν να μείνουν για πολύ στο ίδιο μέρος. Τους αρέσει να επικοινωνούν με τους ανθρώπους μέσα από τη συζήτηση και άνετα μπορεί να χαρακτηριστούν πολυλογάδες. Δεν το έχει. Νομίζω ότι ο Νίκος είναι λίγο λακωνικός. Συνήθως το άλογο δεν έχει την αίσθηση του χρόνου. Οι εκπρόσωποι του ζωδίου αυτού είναι πάντα πολύ δραστήριοι, πρακτικοί και πρέπει να έχουν κάτι να ασχολούνται σε κάθε στιγμή της ημέρας. Αξιολάτρευτη, συμπαθητική, γεμάτη ζωή, μπλα 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 μπλα. Μάλιστα, ωραίο και το άλογο. Πάμε σε ένα break και λέμε τον Δράκοντα που είναι ο Δαμάσκηνος, που είναι ο Αλίτης. Αλίτη! Έλα μέσα στο πλατό. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Την ανάλυση του ζωδιακού κινέζικου οροσκοπίου και είμαστε, πώς θα το πω, τα οροσκόπια! Λοιπόν, και είμαστε στη φάση του Δράκοντα. Λέει για τους δράκοντες, αν είσαι άντρας, το όνομά σου ξεκινάει από Δαμά και τελειώνει σε Σκήνος, έχεις γεννηθεί το 88 και είσαι το δεύτερο μήνα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Γενικότερα, οι δράκοντες είναι, λέει, ακόμα ένα ιερό πλάσμα στην κινέζικη παράδοση και όχι μόνο. Αν το όνομά σου αρχίζει από Μά και τελειώνει εντό και έχει γεννηθεί το Μάρτιο, τότε λέει είσαι ο πιο έξυπνος του ζωδιακού. Δεν ξέρω γιατί τα λέει αυτά. Στις παραδόσεις όλου του κόσμου, οι δράκοντες είναι τρομακτικοί φύλακες των θησαυρών που προξενούν δέος στους ανθρώπους. Όσοι έχουν γεννηθεί στο κινέζικο ζώδιο του δράκοντα, συμπεριφέρονται με αρκετές ομοιότητες στο μυθικό πλάσμα που τους εκπροσωπεί. Καλά, εντάξει, όχι να περιαυτολογήσω.
Καλό στο ουρί. Καλό στο ουρί. Πότε έχεις γεννηθεί? Άστο, προαμνημονεύτο, δεν υπάρχει καν στο ζωδιακό. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τον δράκοντα. Δεν έχει τόσο αγέροχο βήμα, συμπεριφορά, λέει, και νοοτροπία. Του αρέσει να επιδεικνύεται στη θεατρική σκηνή της ζωής σαν απόλυτος πρωταγωνιστής. Μάλιστα, μια χαρά. Ωραίος και ο δράκοντας. Πάω να πω και το τελευταίο, πάω να πω και την κατσικούλα. Και πάμε να πασάρουμε μετά ένα βιντεάκι με τη Μάρα μας, τη Beauty Expert, για να δούμε, έχει πάρα πολύ χρήσιμες και ωραίες συμβουλές. Η κατσίκα, όποιος από εσάς έχει γεννηθεί σε άλλη χρονολογία από αυτές, κοινώς δεν είναι γέροντας, πάμε να δούμε τι άλλο ζώδιο έτσι, ας πούμε, μπορεί να είναι. Η κατσίκα είναι ευγενική καρδιά και έχει και λεπτά αισθήματα. Είναι μια εύφραυστη ύπαρξη που ξυπνά στους άλλους τη διάθεση να την προστατέψουν. Ένα πλάμα ευαίσθητο. Η άλλη βελάζει από πάνω. Με έντονη διέστηση και φαντασία. Δεν ονειρεύεται μόνο τη νύχτα, αλλά και τη μέρα, με ανοιχτά μάτια. Κοινώς είναι ένα κοιμισμένο, ένα ζώο όρθιο. Ενώ έχει μία δυσκολία να κρατήσει σταθερή επαφή με την πραγματικότητα. Αγαπά τις μελαγχολικές ιστορίες αγάπης και το δράμα, αλλά στην πραγματική ζωή δεν καταλαβαίνει πως υπάρχουν άτομα που τους αρέσει να μιζεριάζουν και να υποφέρουν. Τι να πούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Μάρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ να πούμε τα υπόλοιπα ζωντανά. Ζώδια. Επιστρέψαμε εδώ. Κοίτα. Τι να σας φτιάξω γλυκό. Γιατί τι έχω σήμερα. Τι εννοεί. Α, αυτό εννοούσες. Λοιπόν, πριν περάσουμε και στα τέσσερα τελευταία ζώδια, έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να διεκδικήσετε αυτές τις δωράρες μας, τις super duper δωράρες από την Boss Keratin Advance, το ίσιωτικό μαλλιόν, αλλά και το πιστολάκι, είναι πάρα πολύ απλό. Θα μπείτε στο ειδικά διαμορφωμένο tab της Boss ή εναλλακτικά στην fanpage του MAD TV και 106,2 MAD Radio. Κάνετε like, δηλώνετε συμμετοχή και που ξέρεις μπορεί να είσαι εσύ η νικήτρια που θα πάρει αυτό εδώ τα καταπληκτικά δώρα. Ειδικά αν είσαι δράκος και είσαι και τυχερός, γιατί είναι η χρονιά μας φέτος, θα τα κερδίσεις σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ζώδιο, ο οποίος είναι ο βούβαλος, θα τα πω εντάχει. Τα πιο έντονα χαρακτηριστικά του βούβαλου είναι η επιμονή, η ισχυρή θέληση και η υπομονή. Αυτό πρέπει να είναι ο Φραν. Βούβαλος, άρα σίγουρα βούβαλος είναι. Σε συνδυασμό με τη σταθερότητα του χαρακτήρα, έχει ήρεμη ιδιοσυγκρασία, παρόλο που τα ξεσπάσματα της οργής του είναι έντονα και καμιά φορά γίνεται αυταρχικός. Τον χαρακτηρίζει η καθαρή σκέψη, αν και με κάποια έλλειψη δημιουργικότητας, και χάρη στην εξυπνάδα του καταφέρνει τους στόχους του. Ο Λαγός, ο οποίος είναι το αγαπημένο μου ζωδιάκι, είναι στην Κινέζικη αστρολογία το ζώδιο που εκπροσωπεί την Αθανασία. Ίσως μπορεί να είναι η Αθανασία Ζεϊμπέκη αυτή. Ίσως αίτια γι' αυτό να είναι η παροιμιώδης αναπαραγωγική ικανότητα του ομώνυμου ζωδίου. Κατάλαβες τώρα τι είναι αυτό το ζώδιο, έτσι. Το πιο σεξουαλικό του ζωδιακού πρέπει να είναι. Μην παίρνεις από εκεί κάτω, θα σε ραπίσω. Του ομώνυμου ζωδίου ή ενδεχομένως λοιπόν η δύναμη που έχουν οι εκπρόσωποι του ζωδίου, αν συναντήσουν αντίξωες συνθήκες, ξαναγεννιούνται, λέει, σαν το μυθικό φίνικα. Η Κοντσίτα, rise like a phoenix, λαγός πρέπει να είναι. Μέσα από τις τάχτες του λοιπόν αναγεννιούνται και ξεκινούν πάλι από το μηδέν. Πάμε στον ποντικό, τον οποίο έτσι όπως τον κόβω από τη φάτσα πρέπει να είναι ποντικό σίγουρα ο Ντίνος. Μπορεί, λέει, για εμάς ο ποντικός να μην είναι ιδιαίτερα αγαπητό ζώο, αλλά στην Κινέζικη παράδοση χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Σύμφωνα με το μύθο, ήταν το πρώτο πλάσμα που έτρεξε στο κάλεσμα του Βούδα και έτσι κέρδισε την πρωτιά στη σειρά των ζώων. Τα άτομα που ανήκουν σε αυτό το ζώδιο συνήθως ξεχωρίζουν από τη δημοφιλία τους. Αμπράβο, είναι αξιολάτρευτοι φίλοι, είναι συνεπείς, είναι πιστά εργαζόμενοι, είναι αφοσιωμένοι στους γονείς. Και το τελευταίο ζώδιο και φαρμακερό είναι το Φίδ. Τα φίδια, λέει, μπορούν να πενεύονται για πολλά χαρίσματα. Είναι έξυπνα, έχουν έμφυτη καλή αισθησία και είναι από τα πιο γοητευτικά άτομα στο κινέζικο ζωδιακό κύκλο. Έχουν απόλυτη συνέστηση της γοητείας τους και τους αρέσει να παρακολουθούν πιστά την μόδα, αλλά και η πνευματική τους διάβγεια, αυτά τα λέω από μέσα μου γιατί τα έχω διαβάσει λάθος, επιδρά στον περίγυρο τους. Το φίδι, λοιπόν, στην πραγματικότητα ως προς τις κοινωνικές σχέσεις του, είναι κάπως δύσπιστη με τους ανθρώπους. Λοιπόν,
Αυτά είχαμε να πούμε εμείς για σήμερα. Μπείτε στο site να δείτε τι ζώδιο είστε στην κινέζικη αστρολογία. Ανάλογα με το μήνα αλλά και τη χρονιά που έχετε γεννηθεί. Και που ξέρετε, μπορεί να σας καλύπτει πάρα πολύ αυτός ο καινούριος τρόπος, η καινούρια προσέγγιση να βλέπουμε τα ζώδια και να μελετάτε το κινέζικο οροσκόπιο. Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω ραντεβού για αύριο, Παρασκευή, την ίδια ώρα, 3. Τα λέμε εδώ, παιδιά. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε. Σας αγαπάρε, κουτσούνια! Αντιγιά!